Λοιπόν, να υποδεχτούμε τώρα εδώ στο στούντιο του Newsroom τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Κερίδη, καλημέρα, και σιδεροκέφαλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε γείτονες, ξέρετε. Είναι κοντά το Υπουργείο εδώ, στο Sky. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε βεβαίως με ένα σχόλιο σας για την υπόθεση αυτή που μονοπολεί ουσιαστικά το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες, κύριε Υπουργέ. Ναι, κοιτάξτε, δύο πράγματα νομίζω μπορεί κανείς να πει χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες που δεν γνωρίζω. Το ένα είναι το άμεσο, ότι πρέπει οπωσδήποτε να χυθεί άπλετο φως, να διελευκανθεί και να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Και βεβαίως οι ευθύνες, οι διοικητικές, πειθαρχικές εντός αστυνομίας. Και το δεύτερο είναι το ευρύτερο, το πολιτικό, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που μηχανισμοί του ελληνικού δημοσίου, και τώρα έχουμε να κάνουμε με αυτό που κάποιοι ονομάζουν βαθύ κράτος, υπολειτουργούν και δεν παράγουν τα σωστά αποτελέσματα. Πρέπει να τα βλέπουμε, είναι μια διαρκής μάχη αυτή, ξέρετε, η οποία δεν θα αντιμετωπιστεί αύριο το πρωί, αυτές οι παθογένειες. Προφανώς στην αστυνομία υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα και αυτή τώρα είναι η ευθύνη μας, η ευθύνη και του νέου Υπουργού, του κυρίου Οικονόμου, να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Είναι άλλωστε, κύριε Κερίδη, αυτή μια μάχη για την οποία έχει δεσμευτεί και προεκλογικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και μάλιστα είχε δηλώσει και διαβεβαιώσει ότι θα είναι και πιο τολμηρός στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, δηλαδή των δύο προσώπων του κράτους. Ναι, έτσι είναι. Και είναι κάτι, ξέρετε, που το ακούγαμε πάρα πολύ και στα προεκλογικά. Είχαμε αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις την πρώτη τετραετία, του κορονοϊού, της ακρίβειας, του πολέμου στην Ουκρανία, την ελληνοτουρκική ένταση. Γίνανε πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε στον δρόμο της μεταρρύθμισης. Η Ελλάδα, ξέρετε, η συνολική εικόνα, υπάρχουν αυτές οι αριθμίες, υπάρχουν προφανώς ατυχέστατα περιστατικά που μας πληγώνουν και τραγωδίες όπως ο θάνατος αυτός του αδικοχαμένου νέου. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια ευρύτερη εικόνα μιας χώρας η οποία, και δεν το λέω για να συμψηφίσω ή για να έτσι ωραιοποιήσω την κατάσταση, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλά ελλείμματα. Η Ελλάδα βγαίνει από μια δεκαετή κρίση πολύ βαθιά. Όμως η συνολική εικόνα, αν θέλετε, με ρωτάτε ως πολιτικός τώρα και πρέπει να την έχουμε, είναι μια χώρα η οποία επανακάμπτει, η οποία γιατρεύει τις πληγές της, η οποία προχωράει μπροστά και όχι πίσω. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, οι δυσλειτουργίες, υπάρχουν τα ελλείμματα, αλλά συνολικά είναι μιας χώρας, και αυτή είναι η αντίληψη και των ξένων, το βλέπετε ως προς το χρηματιστήριο, τους επενδυτές, το πώς πάει ο τουρισμός, είναι μια χώρα η οποία προχωρά επιτέλους μπροστά. Λοιπόν, στα δικά σας τώρα χωράφια, στο δικό σας χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, κάνατε και μία περιοδία στην επισκέψη σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, να δείτε και τις δομές φιλοξενίας των ατούντων άσυλο. Καταρχήν, τι εικόνα αποκομίσατε από εκεί και κατά πόσο ισχύει ότι πράγματι έχουμε μία έξαρση τους τελευταίους μήνες στις ροές? Όχι στη Σάμο, στα δύο άλλα νησιά, και η Σάμος βεβαίως είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά πρώτη των πρώτων είναι προφανώς η Λέσβος, η οποία έχει δεχθεί παραδοσιακά την πολύ μεγάλη πίεση ήδη από το 2015, θα σας έλεγα και πιο πριν, αλλά κυρίως το 2015, με τη γνωστή βέβαια τραγωδία που είχαμε ζήσει το 20, το κάψιμο της Μόριας. Εμείς δεν είμαστε μόνο στα γραφεία που κάνουμε, δεν θέλω να το υποτιμήσω και δεν μου αρέσει καθόλου ο λαϊκισμός. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε στα Υπουργεία, αλλά προφανώς πρέπει να είμαστε και στο πεδίο. Και θεώρησα, αφού συμπληρώθηκε ο πρώτος μήνας στο Υπουργείο, σωστό να βρεθώ στο πεδίο, εκεί που δίνεται καθημερινά η μάχη απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, η οποία βρίσκεται σε έξαρση. Έχετε δίκιο που το λέτε. Έχουμε αυξημένη πίεση. Και επισκέφτηκα πολύ και. Πολύ αυξημένη, αρκετά, δηλαδή σε τι ποσοστό μιλάμε? Κοιτάξτε, είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι από χαμηλά επίπεδα. Mm-hmm. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα νούμερα πρώτου 19, προφανώς. Είχαμε βρεθεί πολύ πολύ χαμηλά το 21, είχαμε αύξηση σημαντική το 22, έχουμε αύξηση σημαντική το 23. Και το βλέπουμε, Υπουργέ, και στον Εύρο, όπου υπάρχει και μια ανησυχία το τελευταίο διάστημα και για τις ροές, βέβαια, που έρχονται στη χώρα, αλλά και για το πώς μεταφέρονται
με παράνομο τρόπο βεβαίως και γίνονται όλα αυτά τα ατυχήματα και δυστυχήματα πολλές φορές στο έχουμε δρόμο. Έχουμε αποθράσινση των διακινητών των εγκληματιών. Στη θάλασσα βλέπουμε διαρκή θελημένα ναυάγια, όπου δεν διστάζουν να θέσουν σε κίνδυνο, άμεσο κίνδυνο, σε πνιγμό δηλαδή, τη ζωή αυτών των δυστυχισμένων μεταναστών, βυθίζοντας τις βάρκες, σκίζοντας τα φουσκωτά, πετώντας τις μηχανές στον βυθό. Είναι καθημερινά αυτά τα περιστατικά των διασώσεων που κάνει το ελληνικό λιμενικό και απαντάει επί του πεδίου πια, όχι θεωρητικά, στο ποιος σώζει και ποιος πνίγει στη θάλασσα. Διότι το ελληνικό λιμενικό, που κατηγορήθηκε κατά τη γνώμη μας απολύτως άδικα και στοχοποιήθηκε από κάποια δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο μετά την υπόθεση της Πύλου. Της Πύλου, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυστυχώς μεταξύ των οποίων υπήρξαν και κάποιοι Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές, σώζει ζωές. Έχει σώσει πάνω από 500,000 από το 2012, να το πούμε αυτό. Είναι ένα νούμερο εντυπωσιακό, το οποίο δεν έχει ακουστεί αρκούντος. Δεν έχει γραφτεί, θέλω να πω, σε αυτά τα ρεπορτάζ των New York Times, τους οποίους τιμώ. Δεν μπήκε και αυτό. Μπήκε η Πύλος μόνο, όπως έσωσε και στην Πύλο τους 104 και μακάρι να, είχε σώσει, να τους είχε σώσει όλους και καθημερινά σώζει. Η μεγάλη πίεση είναι στη Λέσβο, είναι στη θαλάσσιο εδώ. Έχουμε ζητήματα βεβαίως και στον Εύρο, δεν υπάρχει ποτάμι σήμερα. Έτσι, δεν υπάρχει. Είναι 10 εκατοστά το βάθος και διασχίζεται πάρα πολύ εύκολα, το οποίο δίνει μεγάλες δυνατότητες στους... Στη Λέσβο ετοιμάζεται και μία νέα δομή, έτσι δεν είναι αυτό? Παντού ετοιμάζουμε νέες δομές, είναι 6 νέες δομές που θέλουμε, διότι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο αποτελεσματικό, ασφαλές σύστημα υποδοχής, ώστε να μειώνουμε... Κοιτάξτε, κανείς δεν θέλει παράτυπες ροές. Θέλουμε να τις μηδενίσουμε, θέλουμε να τις έχουμε στο μηδέν. Η χώρα χρειάζεται νόμιμη μετανάστευση. Είναι η άλλη πλευρά του Υπουργείου, διότι έχουμε μεγάλη πίεση, ξέρετε, από τους παραγωγικούς φορείς, από βουλευτές που έρχονται και ζητούν εργατικά χέρια. Τα ξέρετε αυτά, εργάτες γης. Τέθηκε και στην συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Βεβαίως, γιατί έχουμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο. Ναι, και με την Αίγυπτο θέλουμε. Είναι πολύ κοντά. Που βοηθάει. Έχουμε μια παραδοσιακή σχέση, ιδίως στους αλλιεργάτες. Είναι ένα οργανωμένο κράτος το οποίο μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτοί που έρχονται είναι ξεκαθαρισμένοι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είναι όλα τα κράτη το ίδιο. Η Αίγυπτος είναι ένα κράτος τέτοιο και το θέλουμε. Και γίνονται ερωτήσεις, επερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές και της αντιπολίτευσης και έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Εμείς τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε? Ένα το κρατούμενο αυτό με κανόνες και με βάση τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Δεν θέλουμε παράτυποι. Καθόλου. Μηδέν. Και δίνουμε τον αγώνα, τον διαρκή, στο λιμενικό, με το λιμενικό. Δεν ανήκει στο Υπουργείο, αλλά εμείς ως Υπουργείο ενισχύουμε, ώστε να παίρνουν. Συνεργαζόμαστε απόλυτα, αλλά να παίρνουν τα μέσα τα τεχνικά που χρειάζονται, διότι πολλά είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία εμείς ως Υπουργείο διαχειριζόμαστε και για την αστυνομία. Θερμικές κάμερες, drones, φράχτης, νέα σκάφη του λιμενικού. Στο βαθμό ωστόσο που υπάρχουν ροές, διότι κάνουμε τις διασώσεις, διότι είμαστε ανθρωπιστές, διότι κινούμαστε εντός του διεθνούς δικαίου. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα, έρχομαι τώρα στις δομές, το οποίο να είναι απολύτως ασφαλές και να μειώνει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Διότι έχουν πολύ πικρή εμπειρία οι Λέσβοι και οι Χιώτες. Και για τους ίδιους τους φιλοξενούμενους. Και απολύτως για τους ίδιους τους φιλοξενούμενους, αξιοποιώντας το έπακρο την γενναιόδορη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, διότι αυτά τα πληρώνει εξ ολοκλήρου στο 100%, δεν υπάρχει εθνική συμμετοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάναμε στην Κώστη Λέρο στη Σάμο, το κάναμε στον Εύρο, θέλουμε να το ολοκληρώσουμε στην Λέσβο και να το ξεκινήσουμε στη Χίο. Είχαμε αντιδράσεις, ξέρετε, το μεταναστευτικό προσκαλεί, το ξέρετε, τους κραυγάζοντες, τους λαϊκιστές. Είναι ένα θέμα το οποίο συχνά διχάζει, βρίσκεται όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη, για να είμαστε δίκαιοι. Συνεννόηση με την Τουρκία υπάρχει πλέον, διότι είδαμε κάποιες προσπάθειες που έγιναν με τα περιστατικά στον Εύρο πριν από λίγους μήνες. Συζητούσαμε τότε ότι μπορεί να έχει αλλάξει λίγο η πολιτική της Τουρκίας στο θέμα αυτό. Πού βρισκόμαστε τώρα? Συνοδεύουν, ας πούμε, οι ακτεωροί, οι στρατοχωροφυλακοί, τους μετανάστες? Όχι, υπάρχει ενόηση πια? Όχι όσο θέλαμε. Υπάρχουν κάποια δείγματα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και το είπα και στις προγραμματικές δηλώσεις. Διότι στον Εύρο που είχαμε το γνωστό πρόβλημα με τις νησίδες, η τουρκική πολιτοφυλακή τους έπαιρνε πίσω και έδειχνε μια καλή διάθεση συνεργασίας. Προφανώς τώρα δεν υπάρχουν καν νησίδες. Ο Εύρος έχει στερέψει, έχει στεγνώσει.
Στο Αιγαίο, ωστόσο, έχουμε προβλήματα. Τη θέλουμε πιο ενεργή την τουρκική ακτοφυλακή, πιο συνεργάσιμη, ένα το κρατούμενο. Θέλουμε η Τουρκία να πάψει να είναι αυτό που έχει καταστεί και δεν έχει προσεχθεί αρκετά, και είναι κάτι το οποίο το λέμε και στους Ευρωπαίους. Εγώ, ξέρετε, έχω μια διαρκή επικοινωνία με τη Γιόχανσον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επίτροπη Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. Η Τουρκία έχει μετατραπεί σε διεθνή κόμβο παράτυπης μετανάστευσης. Οι ροές αυτές έρχονται από την υποσαχάρη Αφρική σήμερα με αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης χωρίς βίζα ή με πολύ χαλαρές θεωρήσεις, διαδικασία δηλαδή εισόδου. Πληρώνουν χιλιάδες δολάρια, δεν είναι οι κατατρεγμένοι που δεν έχουν να φάνε απαραίτητα. Αυτοί έχουν μείνει πίσω στην υποσαχάρη Αφρική και πεθαίνουν. Ενδεχομένως. Μιλάμε για κυκλώματα. Από την Κωνσταντινούπολη έρχονται στις ακτές ή στον Εύρο και περνάνε απέναντι από τους διακινητές σε συνεργασία με κάποιους, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά γιαλαντζή ακτιβιστές. Στα ζητήματα αυτά δεν χωράει καμία αφέλεια. Το ότι υπάρχουν ακτιβιστές χρηματοδοτούμενοι ενδεχομένως από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, υπάρχουν διάφοροι από όλο τον κόσμο οι οποίοι παίζουν αυτό το παιχνίδι. Άλλωστε, είχαμε τις αποκαλύψεις από την ίδια την ελληνική αστυνομία πριν από μια εβδομάδα των κυκλωμάτων και πώς συνεργάζονται. Άρα, χρειάζεται μια διαρκής προσπάθεια εδώ. Θέλουμε η Τουρκία να συνεργαστεί. Θέλουμε να επανεργοποιηθεί η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας και η δήλωση του 16, η Συμφωνία του 17. Για τις επιστροφές, την οποία είναι, τώρα, είναι παγωμένη από το Φεβρουάριο του 20, να το πούμε να ακουστεί, με πρόσχημα τον κορονοϊό. Και πρωτοβουλία απολύτως της Τουρκίας. Εμείς ζητάμε από την Τουρκία να σεβαστεί την υπογραφή της. Δεν ζητάμε κάτι το φοβερό και τρομερό, ζητάμε να κάνει αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Πρέπει να πιέσει και η Ευρώπη να τηρήσει απολύτως την υπογραφή της, διότι μαζί της και έχει. Ξέρετε, εδώ έχει το ενδιαφέρον του, διότι ασκήθηκε μεγάλη πίεση στη χώρα μας από την Πύλο. Τα ξέρετε αυτά, τα δημοσιεύματα. Στην Ευρωβουλή υπήρξαν πολλές συζητήσεις. Διάφοροι ευρωβουλευτές και δικοί μας μιλήσανε για τους δολοφόνους του ελληνικού λιμενικού. Ακούστηκαν τέρατα, θέλω να πω. Αδικούν κιόλας και τους ανθρώπους του λιμενικού σώματος. Καλά. Που τόσα χρόνια αυτό είναι το αυτονόητο. Αγώνα. Κοιτάξτε, είναι πολιτική η στόχευση. Η στόχευση είναι να διαλυθεί η Frontex. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι οποιαδήποτε προστασία συνόρων αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ότι η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει τις πόρτες, πρέπει να βάλει ferry boat από το Τομπρούκ στη Λαμπεντούζα και στην Πύλο και να φέρει όλους τους αναξιοπαθούντες του κόσμου εδώ. Με αποτέλεσμα βεβαίως να διαλυθεί η Ευρώπη. Καταλαβαίνετε οι συνέπειες ποιες θα είναι και πώς παίζουν το παιχνίδι της ακροδεξιάς αυτή της ακροαριστεράς. Και πώς αυτά αλληλοτροφοδοτούνται τα άκρα και πώς θέλουν μια Ευρώπη με Μελανσόν Λεπέν, όπου το πολιτικό κέντρο, είτε λέγεται Μακρόν στη Γαλλία, είτε εμείς κατεξοχήν οι εκπρόσωποι και η πιο ισχυρή ομάδα σήμερα, το πιο ισχυρό κόμμα στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, να αποδυναμωθεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν όλες αυτές οι δυνάμεις και γι' αυτό εμείς πρέπει να δίνουμε διαρκώς την πολιτική μάχη με λύσεις στα προβλήματα. Εγώ λοιπόν συνομιλώ με τους Ευρωπαίους, με τη Γιόχανσον, έχουμε έναν πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας και η Πύλο, αυτό ήθελα να πω και κλείνω, μας έδωσε την ευκαιρία εκεί που μας κούνησαν το δάχτυλο, ξέρετε, τώρα να κουνήσουμε εμείς το δάχτυλο και να πούμε για ελάτε τώρα εδώ. Διότι καλά τα δάκρυα, αλλά να μην είναι κροκοδίλια, να μιλήσουμε επί της ουσίας. Διότι έχουμε αυτή την αυξημένη πίεση, έχουμε μια Ρωσία η οποία κάνει πραξικοπήματα στην Υποσαχάριο, είδατε τι έγινε στον Ήγηρα. Έχουμε και ό,τι γίνεται στον Ήγηρα δεν μένει στον Ήγηρα. Δεν είναι μακριά ο Ήγηρας, ούτε το Σουδάν, ούτε η Σομαλία. Σήμερα η πλειοψηφία των παράτυπων ροών είναι από την Υποσαχάρη Αφρική. Δεν είναι από τη Συρία, έτσι, δεν είναι από το Αφγανιστάν που είχαμε τα κύματα στο παρελθόν. Άρα χρειάζεται μια συνολική λύση και νομίζω ότι η χώρα μας σε αυτόν τον αγώνα τον καλό που δίνει έχει τα επιχειρήματα με το μέρος μας, με το μέρος της να διεκδικήσει την επιπλέον ευρωπαϊκή συνδρομή. Και έχοντας αποδείξει ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας φυσικά και γι' αυτό. Έτσι, και πρέπει να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ περισσότερη ώρα με τον